Καλησπέρα κύριε Λεκάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας και τηλεθεατές σας. Λοιπόν, σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη ομιλία για τον Προμηθέα στο βιβλιοπωλείο Αριστοτέλειο. Ναι, Ερμού 61, ιστορικό βιβλιοπωλείο της Θεσσαλονίκης, πολύ παλιό, εκδόσεις Ερωδιός και Κυρωμάνος ταυτόχρονα. Μια ομιλία για τον Προμηθέα, τον παππού μας, τον άνθρωπο που μας έμαθε πώς πρέπει να προμηθευόμαστε, πώς πρέπει να κάνουμε προμήθειες για να ζούμε. Και φυσικά δεν εννοεί τις υλικές προμήθειες, αλλά τις πνευματικές προμήθειες. Mm-hmm. Για χάρη του έχουν γραφεί τα σπουδαιότερα έργα των ελληνικών τραγωδιών. Εγώ έχω αποδώσει σε έμετρο σύγχρονο στίχο, σε ιαμβικό και ανάπεστο, τον Προμηθέα Δεσμότη. Κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ, μια τέτοια απόδοση. Και είναι ήδη η δεύτερη έκδοση, μόλις μετά από 3 μήνες κυκλοφορίας της πρώτης εκδόσεως έχουμε ήδη φτάσει στη δεύτερη έκδοση, γι' αυτό και είναι αυτό το πράγμα που παρουσιάζουμε σήμερα, αυτή η έκδοση είναι αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα στο βιβλιοπωλείο Αριστοτέλειο. Mm-hmm. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και διαφορετικό από αυτά που έχουμε έτσι συνηθίσει να διαβάζουμε, ναι, να βλέπουμε. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι Έλληνες αγκάλιασαν μια απόδοση του Προμηθέα Δεσμότη. Δηλαδή, όποιος ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, την εκδοτική, την αγορά βιβλίου, δεν θα το πίστευε ότι σε 3 μήνες θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Όμως να που έγινε, και φυσικά έχω και το βιβλίο, η εργασία μου έχει την χαρά και την τιμή να προλογίζεται από σημαντικούς ανθρώπους, όπως τον φιλόλογο και ιστορικό, τον καθηγητή Αντώνιο Αντωνάκο, από ηθοποιούς πολύ συγκεκριμένους που έχουν σχέση και έχουν παίξει και το ρόλο, όπως είναι ο Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, όπως είναι η Άντζελα Γκερέκου που έχει συμμετάσχει και στη παράσταση, και φυσικά ο Αλμπέρτο Εσκενάζη, ο οποίος έχει κάνει και απόπειρες σκηνοθεσίας του. Ενώ στην δεύτερη έκδοση, όπως αυτή που θα παρουσιαστεί τώρα, έχω την χαρά και την τιμή για άλλη μια φορά να κάνει επίλογο η σπουδαία καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου Αθηνών, η κυρία Μαρία Τζάνη. Βλέπετε μια άστροφη, κύριε Λεκάκη, των Ελλήνων, αν θέλετε, των αγνωστικού κοινού σε βιβλία τα οποία έχουν να δώσουν κάτι παραπάνω? Ναι, βλέπω ότι ο κόσμος έχει λιγότερα χρήματα πλέον να διαθέσει, οπότε ψάχνει και ψάχνεται καλύτερα στα βιβλία. Δεν αγοράζει τα 5 βιβλία που ίσως πιθανόν να αγόραζε κάποια εποχή κάπου σε ένα βιβλιοπωλείο, θα αγοράσει 2, αλλά αυτά τα 2 θα τα ψάξει καλύτερα. Αυτό βλέπω. Τώρα, πέρα από τη Θεσσαλονίκη, που όπως είπαμε θα είστε σήμερα στις 8 στο βιβλιοπωλείο Αριστοτέλειο, θα υπάρχει έτσι ένα πρόγραμμα, θα σας δούμε δηλαδή και σε άλλες πόλεις? Ναι, υπάρχει κάτι. Συζητάω με διάφορες πόλεις και βιβλιοπωλεία που κάτι αντίστοιχο θα κάνουν. Και θα είναι πολύ μεγάλη χαρά μου. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα να μιλάς για τον... να μιλάς για τον Προμηθέα σε αυτό εδώ πέρα τον τόπο, τον τόπο της Ελλάδας, δηλαδή ο Προμηθέας, ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, είναι ο παππούς μας, ο παππούς του Έλληνα, και καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η ιστορία μας πάει πάρα πολύ πίσω. Είμαστε στον κατακλυσμό του Δευκαλείου, να είμαστε στον άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να φέρει το φως, το πνευματικό φως στους ανθρώπους, όχι το υλικό, τα καταφέρνει αλλά τιμωρείται. Έτσι γενικώς θέλει να μας πει ο ποιητής, ο μεγάλος τραγικός ο Εσχύλος, ότι όποιος φέρνει τα φώτα στον πλανήτη θα τιμωρηθεί από το σύστημα. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι οι υπηρέτες του Διός που αναλαμβάνουν να εκτελέσουν όλη αυτή την ιστορία είναι πολύ χαρακτηριστικό, είναι το κράτος και η βία. Οπότε καταλαβαίνετε, οι δύο άνθρωποι που αναλαμβάνουν να εκτελέσουν την τιμωρία του Προμηθέα λέγονται κράτος και βία. Οπότε καταλαβαίνετε όλοι σε τι αναρχικά επίπεδα φτάνει το έργο, ας πούμε, πολλές χιλιάδες χρόνια πριν ανακαλύψουν την αναρχία οι Δυτικοί. Να βάλουμε λίγο Προμηθέα μέσα μας, κύριε Λεκάκη. Καλό θα μας κάνει. Ακριβώς. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν κοντά μας. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Είμαι βέβαια ότι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση, αυτό είναι γνωστό άλλωστε, και ότι θα κάνετε έτσι το tour που ίσως το έχει ανάγκη και η τοπική κοινωνία, ξέρετε. Αυτό το μικρό Προμηθέα που θέλουμε να βρούμε μέσα μας, να μας βοηθήσετε εσείς να το κάνουμε. Μακάρι να το κάνω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Yeah.